Χάρη του Χριστού, θα διαβάσουμε τη σελίδα 866 από το κεφάλαιο 19 Ιωταθήτα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 19 κεφάλαιο και 16 εδάφιον. Και ειδού προσελθόν τι είπε προς αυτόν, διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να πράξω δια να έχω ζωήν αιώνιον. Ο δε είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημί είσαι ο Θεός. Αλλά αν θέλεις να εισέλθεις στην ζωή, φύλαξον τα σεντολάς. Λέγει προς αυτούς πίας, και ο Ιησούς είπε, το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου σε αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο νεανίσκος, πάντα τα αυτά εφύλαξα. Εκ νεότητός μου, τι μη λείπει έτη, είπε προς αυτόν ο Ιησούς. Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, είπαγε, πώλησον τα υπάρχοντά σου και δώσεις του πτωχούς. Και θέλεις έχει θησαυρόν εν ουρανό, και ελθέ ακολούθημη. Ακούσας δε ο νεανίσκος των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, αληθώς σας λέγω ότι δυσκόλος θέλει εισέλθει πλούσιος στη βασιλεία των ουρανών, και πάλιν σας λέγω, ευκολότερον είναι να περάσει κάμιλος διατρυπήματος βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Ακούσαντες δε οι μαθηταί αυτού, εξεπλήττοντος φόδρα, λέγοντες, τις λοιπόν δύναται να σωθεί. Εμβλέψας δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, παρά ανθρώπης τούτο αδύνατον είναι, παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά. Τότε αποκριθείς ο Πέτρος είπε προς αυτόν, ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και σε ακολουθήσαμε, τι λοιπόν θέλει είστε εις ημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, ότι εσείς οι ακολουθήσαντες μη εν τη παλαιγκινησία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου της δόξης αυτού, θέλετε καθίσει κι εσείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και πάστος της αφή και νοικίας και αδελφούς ή αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η τέκνα, η αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου, εκατό τα πλάσια θέλει λάβει και ζωήν αιώνιον θέλει κληρονομήσει. Πολλοί όμως πρώτοι θέλουν συνείστε έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Διότι η βασιλεία των ουρανών είναι ομοία με άνθρωπον οικοδεσπότη, ώστις εξήλθεν άμα το πρωί δια να μισθώσει εργάτας δια των αμελώνων αυτού. Αφού δε συνεμφώνησε μετά των εργατών προς εν δινάριον την ημέρα, απέστειλε αυτούς εις τον αμελών αυτού και εξελθών περί την τρίτην ώραν είδεν άλλους εισταμένους εν τη αγορά αργούς. Και προς εκείνους είπεν, υπάγετε κι εσείς εις τον αμπελώνα και ό,τι είναι δίκαιον θέλω σας δώσει. Και εκείνοι πήγον. Πάλι εξήλθεν περί την έκτην και ενάτην ώραν και έκαμεν ως αυτός. Περί δε την ενδεκάτην ώραν εξελθών έβρεν άλλους εισταμένους αργούς. Και λέγει προς αυτούς, γιατί είσαστε εδώ όλη την ημέρα αργοί, λέγουσι προς αυτόν, διότι ουδείς εμίσθος εν ημάς. Λέγει προς αυτούς, υπάγετε κι εσείς εις τον αμπελώνα και ό,τι είναι δίκαιον θέλετε λάβει, αφού δε έγινε εσπέρα. Λέγει ο Κύριος το αμπελώνος προς τον επίτροπον αυτού, κάλεσον τους εργάτας και απέδωσε εις αυτούς των μισθών, αρχίσας από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και ελθόντες οι περί την ενδεκάτην ώραν μισθοθέντες έλαβαν ανά εν δινάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι ενόμισαν ότι θέλουν συλλάβει πλειότερα, έλαβαν όμως και αυτοί ανά εν δινάριον. Και ελαβώντες εγώγγιζον κατά του οικοδεσπότου λέγοντες ότι ούτε έσχατη μίαν ώραν έκαμον και έκαμες αυτούς ίσως με ημάς, ή την εσεβαστάσαμε το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Ο δε αποκριθής είπε προς εν εξ αυτών, φίλε, δε σε αδικό, δε συνεφώνησας εν δινάριον με τεμού. Λάβε το σον και είπαγε, θέλω δε να δώσω εις τούτον τον έσχατον ως και εισέ. Ή δεν έχω την εξουσία να κάνω ό,τι θέλω εις τα αιμά, ή ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, διότι εγώ είμαι αγαθός. Ούτω θέλω συνείστε οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι, διότι πολλοί είναι και κλειμένοι, ο λίγοι δε οι εκλεκτοί. Πολύ σοβαρά πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, αυτά που μας λέει ο Κύριος. Πολλοί είναι και κλειμένοι, σήμερα είμαστε όλοι και κλειμένοι. Αλλά λίγοι είναι οι εκλεκτοί. Εμείς σήμερα θα προσευχηθούμε να είμαστε όλοι και κεκλειμένοι και εκλεκτοί. Κάθε ένας για τον εαυτό του, αλλά και για όλους τους άλλους. Αλλά ακόμη επίσης σοβαρό είναι το ότι πολλοί πρώτοι θα γίνουν έσχατοι. Και πολλοί έσχατοι θα γίνουν πρώτοι. Άρα δεν υπάρχει τίποτα σταθερό μέσα στην παρουσία του Θεού για τα παιδιά του Θεού. Όλα είναι ρευστά. Όλα μεταβάλλονται. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό που δεν μεταβάλλονται μόνο προς τα κάτω. Δεν λέει μόνο οι πρώτοι θα γίνουν έσχατοι, αλλά λέει και οι έσχατοι θα γίνουν πρώτοι.
Άρα υπάρχει μια ευκαιρία δοσμένη από το Θεό μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Να μην λογαριάζεις αν τώρα είσαι έσχατος, αλλά λογαριάζεις ότι μπορεί ο Κύριος να αυξήσει την ευλογία Του πάνω στη ζωή σου. Αλλά ακόμη να φοβηθούμε και το Θεό, γιατί μπορεί να είμαστε πρώτοι με εύνοια Θεού και να καταντήσουμε έσχατοι ή ακόμη και να μην είμαστε εκλεκτοί. Να χάσουμε δηλαδή και τη Βασιλεία των Ουρανών, και έχουμε τρία παραδείγματα. Το πρώτο, τα πρώτα δύο είναι πραγματικότητες. Το τρίτο είναι η παραβολή με την οποία θέλει ο Κύριος να μας διδάξει. Το πρώτο παράδειγμα είναι ο Ιούδας. Εύνοια Θεού, Απόστολος Χριστού. Πιο μεγάλη εύνοια δεν μπορούσε να έχει. Και κατάντησε να είναι ο πρώτος, όπως κάποιος άλλος πρώτος σώθηκε και εισήλθε πρώτος στη Βασιλεία των Ουρανών, όπως ήταν ο ληστής, που ήταν έσχατος και εισήλθε πρώτος στη Βασιλεία των Ουρανών. Να είναι ο πρώτος που πήγε στην κόλαση. Και όλα αυτά. Και για τον ληστή προς τα πάνω και για τον Ιούδα προς τα κάτω, αιτία η καρδιά. Το δεύτερο παράδειγμα είναι αυτός ο νέος, ο πλούσιος. Εύνοια Θεού. Σε ένα σπίτι που τον δίδασκε το Λόγο του Θεού. Είχε βοήθεια μέσα από το σπίτι του να πράττει τις εντολές. Εύνοια Θεού στα πνευματικά, εύνοια Θεού στα υλικά. Εύνοια Θεού παντού. Δεν ξέρουμε το τέλος του, αλλά ξέρουμε ότι έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Περιφρόνησε τη Βασιλεία των Ουρανών. Απομακρύνθηκε από τη Βασιλεία των Ουρανών. Έχασε την εύνοια του Θεού. Εύνοια Θεού ήτανε ότι η καρδιά του είχε έρθει σε κατάνοιξη για τη μαστή και γονιπετήσας πήγε στον Κύριο και του λέει «Πες μου τι να κάνω για να κερδίσω τη Βασιλεία των Ουρανών». Είχε καταλάβει τη Βασιλεία των Ουρανών και ενδιαφερότανε να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά τα χάσε όλα. Και τα χάσε όλα από το τίποτα. Όπως και ο Ιούδας από το τίποτα. Από κάποια βέλη του εχθρού πεπειρωμένα. Ο Ιούδας ξαφνικά, γιατί όταν τον διάλεξε ο Θεός δεν ήταν έτσι όπως ήταν όταν τον παρέδωσε τον Κύριό μας, ξαφνικά η καρδιά του χάλασε. Όπως πολλές φορές χαλάει στη ζωή μας, στη ζωή σου και στη ζωή μου. Κάποια ανάγκη ξαφνική, οικονομική. Κάποιο πρόβλημα, κάτι, και η καρδιά χάλασε και στράφηκε στη φυλαργυρία. Χρειάζομαι χρήματα, έχω ανάγκη από τα χρήματα. Και άρχισε να εξουθενεί και, τους συμμαθητάς του, πρώτον, τους άλλους αδελφούς του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, ανόητοι είσαστε. Και τον Κύριο στο τέλος, αλλά και όλους όσους πρόσφεραν το σώμα τους, θυσία ζώσα, αγία, ειρηνική, που ήταν η λογική τους λατρεία. Χάλασε η καρδιά. Αγρίευε, θύμωνε. Ονείδιζε. Πονηρευότανε, σκεφτότανε. Όλη τη νύχτα δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Γιατί, πώς, τι έγινε και σαν τον Ανών. Και έχασε τόσο πολύ την εύνοια του Θεού. Εδώ αδερφοί αγαπητοί να καταλάβουμε κάτι. Λέει η Γραφή όπου επερίσευσε η αμαρτία εκεί υπέρ επερίσευσε η χάρη του Χριστού. Αλλά λέει πολλά σου δόθηκαν, πολλά θα σου ζητηθούν. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, και αυτό είναι για μας για να φοβηθούμε το Θεό, αναγεννιέται. Τον βγάζει ο Θεός από την αμαρτία, από τα ναρκωτικά, από την ταλαιπωρία, από τη θλίψη, από την αγωνία, από το θάνατο. Τον προσθέτει στο λαό του τον Άγιο. Τον ευλογεί, τον αυξάνει, τον βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Σώζει τη γυναίκα του, σώζει τα παιδιά του. Τι χρεώς της είναι αυτός προς το Θεό. Πόσα χρωστάμε στο Θεό. Πολλά σου δόθηκαν, πολλά θα σου ζητηθούν. Πολλά δόθηκαν στον Ιούδα.
Πολλά του ζητήθηκαν, κακήν κακός πήγε. Δεν είναι αστείο, αδερφοί αγαπητοί, να σε ευλογήσει ο Θεός, να σε αναγεννήσει και να σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Δεν είναι αστείο. Είναι έργο ουράνιο και πρέπει να το σεβόμαστε, να το εκτιμούμε, να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό. Μη χάνουμε την ευγνωμοσύνη μας. Στον νέο τον πλούσιο λιγότερα του εδόθησαν. Δεν του χαρίστηκε η αιώνια ζωή, αλλά του χαρίστηκε να εξητήσει την αιώνια ζωή μέσα από μια ζωή ευημερίας. Το βέβαιο είναι ότι κατήντησε δούλος, δούλος της αμαρτίας. Δεν μας το λέει, αλλά είναι βέβαιο αν δεν πρόλαβε να μετανοήσει και να επιστρέψει στον Χριστό. Αλλά ακούσας τον λόγο του Χριστού, ο οποίος λόγος του Χριστού είναι αληθής, αλλά δεν τον έχει καταλάβει. Δεν μπορεί να καταλάβει να τον εμπιστευτεί. Δεν έχει την πίστη να εμπιστευτεί το Ευαγγέλιο του Χριστού, τα λόγια του Χριστού. Γιατί του το είπε ο Χριστός πούλησέ τα? Και μάλιστα μόνο σε αυτόν. Γιατί είχε δει μέσα του το πρόβλημα, ότι η καρδιά του ήταν δοσμένη στα χρήματα, το θάρρος του ήταν, η ελπίδα του ήταν στα χρήματα. Με αποτέλεσμα, επειδή η ελπίδα του δεν ήταν στον Κύριο, δεν ήταν ευλογημένος, αντίθετα ήταν καταραμένος. Είδε λοιπόν ο Χριστός ότι η εύνοια του Θεού μεν τον έφερε κοντά του, αλλά η καρδιά του τον οδηγούσε στην κατάρα. Και έπρεπε τώρα να ελευθερώσει την καρδιά του από όλα. Και τι του είπε? Πούλησέ τα. Ακολούθησέ με. Θησαυρό αιώνιο θα έχεις στον ουρανό. Στον Πέτρο, όταν τον ρώτησε, εμείς τα αφήσαμε όλα. Τι θα κερδίσουμε? Εκατονταπλάσια θα λάβετε. Και ο Πέτρος το πίστεψε, και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ιούδας. Αυτός δεν μπόρεσε να το πιστέψει. Πονηρεύτηκε. Τα λεφτά μου, τι λες καλέ. Τα κτήματά μου, τι λες καλέ. Τι είναι αυτά που μου ζητάς? Και ποιος δεν θα το έλεγε, αδελφοί? Και ποιος δεν θα το έλεγε αν έρχονταν εμένα ο Χριστός και μου λέγε πούλησε το σπίτι σου και ακολούθησέ με? Δεν θα μπορούσα. Αλλά δεν θα έφευγα. Έλεγα, Χριστέ μου, βοήθησε με, κάντωση, δεν μπορώ, είμαι αδύναμος. Δεν μας έχει πει τόσα. Άφησε την αμαρτία, άφησε τους συγγενείς, άφησε τον κόσμο, άφησε το τσιγάρο, άφησε τη διασκέδαση, άφησε, όλα άφησε, μας λέει ο Κύριος. Μήπως μπορούμε να αφήσουμε τίποτα μόνοι μας? Ο Κύριος έρχεται όταν εμείς όμως το καταδικάσουμε, όταν τα αφήσουμε στην καρδιά μας και το καταδικάσουμε και το διώξουμε από πάνω μας, ο Κύριος έρχεται και μας ελευθερώνει. Αν λοιπόν αυτός έλεγε ναι, βόηθαμε, σε σένα ελπίζω, και αυτά θα του άφηνε και άλλα θα του έδινε και ζωή αιώνιο θα κληρονομούσε. Γιατί έτσι είναι ο Θεός, είναι αγαθός, κάνει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία εμείς ζητούμε ή νοούμε, πολύ περισσότερα. Ο νέος έφυγε, ο Ιούδας κρεμάστηκε και έρχεται ο Θεός τώρα σε εμάς και λέει, έλα εδώ τώρα. Είσαστε παιδιά του Θεού? Ναι, Κυρία μου, εσύ μας αναγέννησες. Είστε δούλοι και δούλες? Εσύ μας έχρισες. Έχετε πάρει απόφαση να ακολουθήσετε τον Χριστό σε όλη σας τη ζωή? Αμήν, Κύριε. Αμήν. Εσείς έχετε πάρει απόφαση να εργάζεστε στον Κύριο, στον αμπελώνα του Κυρίου, στο λαό του Θεού, στην Εκκλησία του Χριστού? Αμήν, Κύριε. Βόηθα μας. Ελάτε να σας πω τώρα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε. Και αρχίζει μια ωραία παραβολή. Ήταν κάποιος οικοδεσπότης που είχε αμπελώνα. Βγήκε το πρωί στις 6, βρήκε εργάτες, τους φώναξε, τους λέει, σου δώσω ένα δινάριο. Στις 9 πάλι το ίδιο. Στις 12 πάλι το ίδιο. Στις 3 πάλι το ίδιο. Στις 5 τώρα, μια ώρα πριν το τέλος, πάλι φωνάζει οι εργάτες. Τώρα ο οικοδεσπότης έχει το μισθό στη τσέπη. Αλλά το μισθό δεν θα τον δώσει αν δεν δοκιμάσει την καρδιά των ανθρώπων. Ο Χριστός έχει το μισθό στην τσέπη του. Δεν θα σου δώσει τίποτα αν δεν δοκιμάσει την καρδιά σου. Τίποτα δεν θα μας δώσει. Ούτε ένα τσεντέσιμο, που λένε οι άνθρωποι. Εάν δεν δοκιμάσει την καρδιά μας, εάν δεν δοκιμάσει την καρδιά μας ότι είναι αγαθή, πιστή και κάτι άλλο που θα δούμε. Λέει λοιπόν στον Επίτροπο, δώσε το μισθό του, αλλά άρχισε από τους τελευταίους, από τους έσχατους. Πόσα να του δώσω, Κύριε? Ένα δινάριο. Όσα είχα υποσχεθεί σε αυτόν που θα δούλευε όλη την ημέρα. Σκεφτείτε χαρά.
Μία ώρα, ένα δινάριο. Οι πρώτοι, όταν είδανε το μισθό, λένε, σκέψου σε εμάς τι θα δώσει. Καλό αφεντικό είναι. Καλός εργοδότης. Αφού σε αυτούς για μία ώρα έδωσε ένα, σε εμάς που δουλέψαμε 12 ώρες, μας δώσει και 12. Και παραπάνω μας δώσει. Άντε και λίγο λιγότερα. Έχει τη σειρά τους, πάρε ένα. Απογοητευθήκανε. Μόνο ένα. Και αρχίσανε και συγκρίνανε τον εαυτό τους. Εμείς 12 ώρες και πήραμε ένα. Αδικία υπάρχει στο Θεό. Αδικία. Εγώ έτσι, ο άλλος αλλιώς, αδικία. Αδικία από εδώ, αδικία από εκεί, αδικία στον επίτροπο. Και τους φωνάζει ο Κύριος να τους εξηγήσει, που στην πραγματικότητα εξηγεί σε εμάς. Φίλε, δε σε αδικό. Δε συμφώνησες ένα δινάριο με τεμού. Και εδώ είναι πολύ σοβαρό. Λάβε το σον και πήγαινε. Δεν υπάρχει δουλειά μόνο για μια μέρα. Και άλλη μέρα και άλλη μέρα και άλλη μέρα. Πήγαινε όμως, τέρμα, τελειώνουμε. Σήμερα τελειώνουμε τη συνεργασία μας. Πω, Θεός να μας φυλάει. Σήμερα τελειώνουμε. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, να έρθει ο Χριστός και να πει σε κάποιον, κανέναν δηλαδή, σήμερα τελειώνουμε με σένα. Εζυγίστης, εμητρήθης και βρέθησε λυπής. Εγώ θα θέλω να δώσω από τα δικά μου ό,τι θέλω. Σένα τι σε νοιάζει? Επειδή είμαι αγαθός εγώ, εσύ ζήλεψες? Επειδή είμαι αγαθός εγώ και έδωσα σε αυτόν ό,τι ήθελα, εσύ ενοχλήθηκες? Εσύ θύμωσες? Πονηρεύτηκες? Σκέφτηκες? Διαλογίστηκες? Έχασες την αγαθοσύνη σου? Έχασες την απλότητά σου? Υπολόγιζες? Και ερχόμαστε στη λέξη νόμισες. Γι' αυτό στο χριστιανό η λέξη νομίζω δεν υπάρχει. Πιστεύω ή δεν πιστεύω? Τώρα να το δούμε και λίγο εμείς. Εάν ήμουν εγώ και ο Ντίνος ο γιος μου. Εγώ ήμουν από το πρωί και ο Ντίνος ο γιος μου ήταν στις 5. Και έβλεπα τώρα τον Κύριο να του δίνει ένα δινάριο. Και εμένα ένα δινάριο. Θα παραπονιόμουνα? Θα έλεγα, Κύριε, σε ευχαριστώ που και στο γιο μου έδωσες. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά, αδερφοί αγαπητοί, είναι αυτό που λέει η Γραφή, η αγάπη. Πού ήταν λυπείς αυτοί οι άνθρωποι, ώστε οδηγήθηκαν σε πονηρά καρδία απιστίας? Λυπείς στην αγάπη. Τι δεν ήσαν τέλειοι, λέει ο Λόγος του Θεού, και μ' αρέσει. Έστε λοιπόν εσείς τέλειοι, καθώς ο πατήρ σας εν της ουρανής είναι τέλειος. Μα είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι τέλειος? Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν δύο καταστάσεις. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος του Θεού να είναι δίκαιος στα μάτια του Θεού? Αφού πάντε σήμαρτον και στελούνται τις δόξεις του Θεού, δεν υπάρχει ουδεΐς ανάμεσα στους ανθρώπους. Και η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν ρυπαρό ημάτιο. Τι είναι αυτό που καθιστά δίκαιο στα μάτια του Θεού τον άνθρωπο? Η πίστης. Πίστης καθιστά δίκαιο τον άνθρωπο στα μάτια του Θεού. Πιστεύω τον Ιησού Χριστό. Τον εμπιστεύομαι. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι τέλειος? Αφού δεν είναι δίκαιος, όλοι μας τα τελείς. Και το ξέρουμε από προσωπική πείρα, αλλά και πείρα μέσα στην οικογένεια, μέσα στη ζωή, μέσα στην εκκλησία. Είναι δυνατόν άνθρωπος να είναι τέλειος στα μάτια του Θεού? Είναι, δια της αγάπης. Λέει ο Λόγος του Θεού, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστις μας εξέλεξε προκαταβολής κόσμου, για να είμαστε Άγιοι τέλειοι δια της αγάπης. Πώς θα είχε απομακρυνθεί, δεν θα υπήρχε καν η πονηριά στην καρδιά των πρώτων δούλων, αν αγαπούσανε τους έσχατους. Γιατί ο πατέρας έδωσε τον ίδιο μισθό στους έσχατους? Γιατί τους αγαπούσε.
Γιατί χάλασε η καρδιά και πονηρεύτηκε η καρδιά των πρώτων μισθωτών, των πρώτων εργατών? Γιατί δεν είχανε αυτό που θέλει ο Θεός. Αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ ο Χριστός σας αγάπησα. Να λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, τώρα πόσο αληθινός είναι ο λόγος του Θεού. Πρώτοι θα γίνουν έσχατοι. Γιατί? Γιατί και πιστεύουνε και αγαπάνε. Δεν μένει τώρα, λέει η Γραφή, παρά αγάπη που τελειοποιεί τον άνθρωπο, πίστης που δικαιώνει τον άνθρωπο και ελπίδα που ευλογεί τον άνθρωπο. Αυτό που δεν είχε την ελπίδα του στο Θεό, ο Νεανίας. Να λοιπόν τώρα ο δρόμος που ο Θεός ανοίγει σε εμάς τη σημερινή ημέρα. Να βάλουμε την ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας. Γιατί? Γιατί εμπιστευόμαστε τον Ιησού Χριστόν και τα λόγια του κατά πάντα και είμαστε δίκαιοι στα μάτια του Θεού. Δεύτερον, είμαστε τέλειοι στα μάτια του Θεού. Γιατί αν και δεν μπορούμε, θα ζητήσουμε από τον Χριστό σήμερα η αγάπη του Θεού Πατρός να εκχυθεί στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Να μας πληρώσει Πνεύματος Αγίου ο Θεός, να πλημμυρίσει δια Πνεύματος Αγίου η αγάπη του Θεού στην καρδιά μας, για να βγει έξω κάθε πονηριά. Και ακόμη θα ζητήσουμε από το Θεό να κάνει στη ζωή μας να έχουμε μία ελπίδα, τον Ιησού Χριστό, και μόνο μία ελπίδα. Να είναι ο Χριστός ελπίδα μας και η μόνη μας ελπίδα, ώστε να απολαμβάνουμε την εύνοια του Θεού, την ευλογία του Θεού. Το μέλλον μας δεν θα είναι ένα μέλλον ευνοούμενον μέσα στην παρουσία του Θεού, παιδιών του Θεού, αλλά θα είναι ένα μέλλον ένδοξο, γιατί ο Θεός θα έχει δημιουργήσει σκεύη εκλεκτά για τη δόξα Του, αγιασμένα, εύχριστα και ετοιμασμένα. Σκεύη με πίστη, δίκαια ενώπιον του Θεού, με αγάπη τέλειη ενώπιον του Θεού, με ελπίδα ευλογημένη κατά πάντα ενώπιον του Θεού. Τι άλλο θέλουμε, αδερφοί? Και επειδή αυτά όλα είναι υποσχέσεις του Θεού, δεν σας τα υπόσχομαι εγώ, ούτε είναι δυνατότητες του ανθρώπου, δεν μπορούμε, αλλά είναι πράγματα που ο Θεός μας τα υπόσχεται. Με πολύ χαρά λοιπόν θα ζητήσουμε σήμερα από το Θεό την απόλυτη, πλήρη και τέλεια ευλογία δια της πίστεως, δια της αγάπης και με την ελπίδα μας μόνο στο Θεό, μόνο στο Χριστό, μόνο στο παράκλητο το πνεύμα, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, μόνο στον αιώνιο Θεό και μετά πάσης βεβαιότητας, άσχετα με το τι λένε οι άνθρωποι, αν πονηρεύονται, αν σκέφτονται, άσχετα με τα τι μας συμβουλεύει το περιβάλλον μας μέσα στο οποίο ζούμε, άσχετα με τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα, εμείς έχουμε την ασπίδα της πίστεως, εμείς έχουμε την αγάπη του Θεού στην καρδιά μας και εμείς έχουμε την ελπίδα στο όνομα του Ιησού Χριστού και η ζωή μας μετά πάσης βεβαιότητος θα προχωράει από τη χάρη του Χριστού στη χάρη του Χριστού, από πίστη σε πίστη, από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αδελφοί, σήμερα έχουμε ένα ωραίο αίτημα προσευχής. Δεν είναι το αίτημά μας τώρα πια να μας φυλάξει ο Θεός. Δεν είναι το αίτημά μας πια να μας θεραπεύσει ο Θεός. Το αίτημά μας είναι να μας χαρίσει πίστη, αγάπη, ελπίδα και όλα τα άλλα. Θα ανοίξει ο Θεός καταράκτες του ουρανού και θα μας τα στέλνει. Αμήν. Αμήν. Έχουμε πολύ χαρά.